Κρίσιμα, καθοριστικά, υπερπολίτημα καλάθια του Μπατίστ. Δημιουργίες Διαμαντίδη και καλάθι βεβαίως. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι σφραγίζει τη νίκη και την πρόκρισή του στον τελικό. 74-67, 49 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Και το λάθος του Μπατίστ, ο οποίος αντί να διώξει μετά το πρώτο του πάτημα, θα το δούμε σε επανάληψη. Δείτε εδώ, ο Μπατίστ μαζεύει την μπάλα, κάνει το πρώτο πάτημα, αντί να βρει συμπαίκτη, κάνει δεύτερο τρίτο και πατάει την baseline. Δίνει άλλη μια ζωή στη Σιένα, αλλά νομίζω δεν θα έχει άλλες ζωές. Όσο και αν τη λέμε εφτάψυχη αυτή την ομάδα, ομάδα που αρνείται να χάσει απόψε το παιχνίδι τακτικής του, ο Μπράντοβιτς απέφερε καρπούς και στο δεύτερο ημίχρονο ο κανόνας, ο νόμος του Παναθηναϊκού ήταν αυτός που επιβλήθηκε, του Παναθηναϊκού που θα περιμένει να μάθει το βράδυ τον αντίπαλό του στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Ράκοβιτς δεν παρατηρεί την αγωνία μας, καθώς αστοχεί και στα τελευταία 39 δευτερόλεπτα τα πράγματα είναι ακόμη καλύτερα για τον Παναθηναϊκό. Το φάουλ του ζήσει πάνω στον Δημήτρη Διαμαντίδη. Ο Διαμαντίδης που έχει φτάσει στους 6 πόντους για τον Παναθηναϊκό, 5 ο Πεπέρεγλου, 16 ο Μπατίστ, 13 ο Φώτσης, 6 ο Σάτο, 3 ο Νίκολας, 2 ο Τσατσαρής, 6 ο Διαμαντίδης, 6 ο Μπουγιούκας, 17 ο Καλάθης και δείχνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν πήρε καθόλου συμμετοχή από Τέπιτς, Μάριτς και Καϊμακόγλου. Κράτησε το rotation στους 9 παίκτες ο Παναθηναϊκός, ενώ η Σιένα τους χρησιμοποίησε όλους από ό,τι βλέπω βεβαίως. Του έφταναν αυτοί οι 9 του Παναθηναϊκού, γιατί και οι 9 ήταν υπέροχοι και ο Παναθηναϊκός πηγαίνει φουριόζος στον τελικό για το έκτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο, για το έκτο χρυσό αστέρι στη φανέλα του. Εδώ ο Μπράντοβιτς που πλέον και δικαιώνεται σκέφτεται τον τελικό της Κυριακής. Και δικαιώνεται και ο τίτλος της εκπομπής Final 6. Και άμα είναι και η Μακάμπη και οι δύο ομάδες για το έκτο θα πηγαίνουν. 76-67, 32 δεύτερα, ο Παναθηναϊκός είναι στον τελικό. Ζήσεις κλέβει μπροστά, με άμυνα από μπροστά ο Περπέρολου και απλώς βάζει ένα ακόμη κερασάκι σε αυτή την καταπληκτική τούρτα των γενεθλίων του Διαμαντίδη και την πρόκληση στο τελικό. Στα 31 σήμερα ο Διαμαντίδης. Ο Νίκολας χειροκροτάει και πανηγυρίζει. Ήσυχα του λέει ο Ιτούδης. Μένουν ακόμα 21 δευτερόλεπτα, 20 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα. Υψωμένες γροθιές από τον Καϊμακόγλου. Πάρτι από τους πράσινους οπαδούς στην κερκίδα. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού παραπάνω, σίγουρα παραπάνω από 2.500. Και αν εκτιμούμε σωστά τις πυροβολίες, περίπου 5.000 αναμένονται την Κυριακή. Δηλαδή, τόσοι Ισραηλοί. Θα δούμε δηλαδή ένα γήπεδο μισό πράσινο και μισό κίτρινο. Αν ανοίξει λίγο το πλάνο του σκηνοθέτη, θα δείτε ότι σήμερα το μισό γήπεδο είναι κίτρινο. Στα χρώματα δηλαδή της Μακάμπη. Φώτσης. Εάν είναι η Μακάμπη στο τελικό του Κυριακή. 77-67. Όλα αυτά 17 δεύτερα πριν από τη λήξη. Ο Παναθηναϊκός είναι στο τελικό. Νίκο Ζήσης με την μπάλα. Για τρεις. Ούτε τώρα ο Ράκοβιτς προσπαθεί. Η δουλειά η πολύ έγινε από το Φώτση στα rebound. Ράκοβιτς από τη γωνία από τα 4 μέτρα. Σουτάρια στο χ. 4-3. 2,6 για τη λήξη. Ο Παναθηναϊκός σε ένα ακόμη τελικό. Στη μεγάλη του πορεία τα τελευταία χρόνια, από το 96 και μετά, είναι η πιο πετυχημένη ομάδα στην Ευρώπη στο μπάσκετ. Είναι μια από τις πιο πετυχημένες όλων των εποχών. Είναι ήδη στα 5 κύπελλα πρωταθλητριών, Ευρωλίγκες, πείτε τα όπως θέλετε. Το σκορ γίνεται 77-68, 2-6 για το φινάλε. Ο Παναθηναϊκός μετά την παραφορά πιθανότητα δεν κάνει καμιά προσπάθεια. 77-69, ήδη ο Παναθηναϊκός τελικό, η μπάλα στα χέρια του Μπατίστ. Και το παιχνίδι τελειώνει, ο Παναθηναϊκός με 77-69 για μια ακόμη φορά στην υπέρλαμπρη ευρωπαϊκή του πορεία τα τελευταία 15 χρόνια είναι σε έναν ευρωπαϊκό τελικό. Στο 10ο του Final Four θα διεκδικήσει το 6ο κύπελο. Ο Παναθηναϊκός στη μεγάλη, πολύ μεγάλη αυτή νίκη απέναντι στη σκληροτράχυλη Σιένα, μια απόλυτα ανταγωνιστική ομάδα του Πιανιτζιάννη, του Ζήση και των υπολείπων παιδιών. Ο Παναθηναϊκός τελείωσε το μάτς με 5 πόντους Περπέρογλου, 16 του Μπατίστ, 14 του Φώτση, 6 του Σάτο, 3 του Νίκολας, 2 του Τσατσαρίου, 8 του Διαμαντίδη, 6 του Βουγιούκα, 17 του Καλάθη, του μεγάλου Ζέρμιν Ομπράντοβιτς, τον οπαδό που ήρθαν εδώ, εδώ ο Ομπράντοβιτς ο οποίος πανηγυρίζει και φεύγει. Ψωμένες γροθιές από τον Ομπράντοβιτς που ακούει ρυθμικά το όνομά του από τους πολυάριθμους φίλους του Παναθηναϊκού, το καθιερωμένο.